Τώρα πάμε να ανοίξουμε την συζήτησή μας παρέα με το δημοσιογραφικό δίδυμο της εκπομπής και μετέπειτα με τους καλεσμένους μας. Πολλά θέματα και απόψε. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Να καλωσορίσω τον Μάριο Αραβαντινό, σταθερά εδώ. Μάριο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τον Κυριάκο Δημάγκελ, την αρχισυντάξη της εκπομπής. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα. Όλα καλά. Έτσι νομίζω. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Κύριε Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, 160 χρόνια μετά δεν θα υπάρχει Βαρβιτσιώτης στη Βουλή. Και έτσι ξαφνικά κιόλας, έτσι, που λέγει το τραγούδι. Ακούς και ρέμο. Εννοείται. Μάλιστα. Και, για πες. Ήταν λίγο κεραυνό σαν ιδρία. Δεν περίμενε κανείς ότι θα παραιτηθεί ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης από βουλευτής. Εξάλλου, πόσες δεκαετίες είπες ότι βρίσκεται. Δεκαετίες. Μακάρι να ήταν δεκαετίες. Ξεπεράσαμε τον αιώνα. 10-11 γενιές είναι. 10-11 γενιές. Από πότε είναι, Μαρία? Είναι από το 1844, δηλαδή 14 χρόνια μετά την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους, έχουμε τον πρώτο Βαρβιτσιώτη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχει προλάβει σχεδόν και. Πριν από τον ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πατέρας του Μιλτιάδη, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ευρωβουλευτής και διεκδικήσει και την ηγεσία κάποτε, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έλεγε ότι τουλάχιστον από το 1864 υπήρχαν Βαρβιτσιώτηδες στην Ελληνική Βουλή. Ο δε Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης εξελέγει πρώτη φορά το 2000 σε ηλικία 31 ετών. Συνήθως αυτό συμβαίνει με τα τζάκια, δηλαδή εκλέγονται σε μικρή. Με τα πολιτικά τζάκια εκλέγονται σε μικρή ηλικία. Σκεφτείτε λοιπόν ότι έχουν περάσει 10-11 γενιές και είμαστε η πρώτη γενιά που δεν θα έχει Βαρβιτσιώτη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι νομίζω ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Ναι. Εντάξει, εμένα μου χτυπάει λίγο περίεργα το επόμενο επαγγελματικό βήμα. Η πολιτική δεν είναι επαγγελματική καριέρα. Θα έπρεπε το λέω μάλλον. Δεν είναι Βαρβιτσιώτη, αλλά ορκίσου. Θα έπρεπε τέλος πάντων να είναι προσφορά. Επίσης, ναι, νομίζω ότι στο εξωτερικό το αφήνω αυτό και πάω μετά σε μία θέση με ιδιαίτερα υψηλό μισθό στον ιδιωτικό τομέα, θα σήκωνε πολλά φρύδια. Εδώ λέμε καλή επιτυχία. Πάντως, δυσκολεύομαι να θυμηθώ περίπτωση βουλευτή που να απαραίτητα το αξίωμά του χωρίς το βουλευτικό, έτσι, χωρίς να τίθεται είτε ζήτημα ψήφισης ή όχι μνημονίου, γιατί στα προηγούμενα χρόνια τα είχαμε και αυτά, λόγω της έκτακτης συνθήκης, ή να μην έχει προηγηθεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό πολιτικά που να τον οδηγεί σε αυτή την απόφαση. Είναι λίγο περίεργη απόφαση. Και ενώ έχουν προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, πράγματα τα οποία αφορούσαν τον κύριο Βαρβιτσιώτη και τα οποία θα μπορούσαν, εν πάση περιπτώσει, να τον είχαν οδηγήσει σε παρέτηση, όπως τον οδήγησαν σε παρέτηση από το υπουργικό του αξίωμα λόγω του Blue Horizon και εκείνης της δήλωσής του που είχε κάνει. Σας θυμίζω, είχε πει κάποιοι θρηνούν τον Αντώνη και άλλοι αυτούς που πήγαν να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή τους δολοφόνους, πράγμα για το οποίο ζήτησε συγγνώμη. Ήταν και εκ των παρακολουθούμενων, έτσι, και εκείνος και μέλη της οικογένειάς του, δια του πρέντατο. Να πιάσουμε τους παρακολουθούμενους, Μάρια. Θα... Εντάξει, πάμε είναι πολύ, τώρα, αλλά το αναφέρω ιστορία. Πάμε στα του Αρχιεπισκόπου. Τραβάει το σκηνή. Εγώ επιμένω ότι το τραβάει πάρα πολύ, έτσι. Μαλακά. Ναι. Μαλακά. Με τρία σημαίνα, βελούδινα, πολύ σωστά. Ωστόσο το τραβάει, πάλι τα παιδιά πληρώνουν την νύφη σε κάθε περίπτωση. Σχόλια, παρατηρήσεις, ξεκινώ πάλι από εσένα. Πράγματι, ο Αρχιεπίσκοπος τραβάει βελούδινα έτσι λίγο το σκηνή, γιατί προφανώς πρέπει να διατηρηθούν και κάποιες ισορροπίες στην Εκκλησία, που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε, και αν κρίνουμε ειδικά από το ότι έχει ακούσει το δημόσιο διάλογο το τελευταίο διάστημα. Από Μητροπολίτες και Ιεράρχες, βέβαια. Ακριβώς. Υπάρχουν και πάρα πολλοί ακραίοι. Ορισμένοι εξ αυτών, να το θυμίσουμε απλά, έχουν πει πως η ομοφιλοφιλία μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στον καρκίνο. Ο Σεραφείμ Πειραιός. Για να Πειραιός. Τα λέμε με τα ονόματά τους. Ακριβώς, πολύ σωστά το προσθέτει ο Μάριος. Οπότε ο Αρχιεπίσκοπος τραβάει τώρα λίγο το σκηνή με ένα βελούδινο τρόπο για να δείξει ότι η Εκκλησία αντιδρά. Ωστόσο, ο κοινός παρανομαστής όλη αυτή τη διαδικασία και του πολιτικού παιχνιδιού που παίζεται και από τις δύο πλευρές, γιατί κατά ψέματα πολιτική κάνουν και δύο πλευρές, είναι ότι ορισμένες οικογένειες συνεχίζουν να πλήττονται βάναυσα, βιώνοντας κάθε μέρα ένα τηλεοπτικό μαρτύριο που ξεκινάει από τις 10 το πρωί μέχρι, και φτάνει μέχρι τη 1 το βράδυ
και περιλαμβάνει το αν έχουν δικαιώματα, αν μπορούν να αρρωστήσουν, αν μπορούν να έχουν παιδιά, αν δεν θα βαφτίζουν τα παιδιά τους και πάει λέγοντας. Χρειάστηκε το 2024 να βγάλει ανακοίνωση η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, αγαπητοί κύριοι, για να πει τα αυτονόητα. Φανταστείτε πόσο χαμηλά έχει πέσει η συζήτηση, η δημόσια κουβέντα. Χθες η Εκκλησία χαρακτήρισε ψυχιατρική διαταραχή την ομοφιλοφιλία. Η επιστημονική κοινότητα το έχει λύσει οριστικά και αμετάκλητα αυτό από τις αρχές της δεκαετίας του 70, αλλά ζούμε σε μια χώρα που 50 και πλέον χρόνια μετά η ελληνική επιστημονική κοινότητα υποχρεώνεται να εκδώσει μια ανακοίνωση λυτή, η οποία αναφέρει ότι δεν είναι ψυχική νόσος η ομοφιλοφιλία. Βεβαίως δεν πρόκειται να πείσει κανείς στην Εκκλησία, ούτε τον κύριο Ιερώνυμο. Εγώ θεωρώ ότι η ίδια η Εκκλησία... Βλέπουμε και την, συγγνώμη Μάρια που σε διακόπτω, την ανακοίνωση, το δελτίο τύπου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, που λέει, τι να πει και αυτή, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία τονίζει ρητά και κατηγορηματικά ότι η ομοφιλοφιλία δεν αποτελεί ψυχική νόσο. Βάζει το ρητά και κατηγορηματικά, γιατί κάποιοι μπορεί να λέγανε τώρα, ότι... Τώρα προσέξτε, για να πιστεί η ιεραρχία της Ελλάδος ότι τα πράγματα είναι έτσι, που ένας εκ των βασικών εκπροσώπων της, ο Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ, έλεγε πριν από περίπου ένα μήνα ότι η ομοφιλοφιλία οδηγεί στο θάνατο, έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Αλλά σε σχέση με την πρόταση αυτή, με την απόφαση μάλλον του κυρίου Ιερονίμου αναφορικά με την βάπτιση παιδιών τα οποία θα έχουν υιοθετηθεί, θα ανήκουν, θα είναι μέλη ομόφιλων οικογενειών, και την επιστροφή στην παράδοση, όπως είπε ο κύριος Ιερώνυμος, γιατί είπε ότι αν μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά και το επιθυμούν, θα μπορούν να βαπτιστούν. Εγώ έχω να καταθέσω μια πρόταση. Αλλά επειδή δεν μεγαλώνουν στην πραγματικότητα σε σπίτια που πορεύονται με βάση με χριστιανική ηθική. Ανάθεμα είναι αυτή η χριστιανική ηθική, ασφαλώς, αλλά μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Θέλω να πω απλώς ότι αν είναι να γυρίσουμε στην παράδοση, δεν θα ήταν καθόλου άσχημο όλοι οι άνθρωποι να βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν και αφού θα έχει φροντίσει και το σχολείο να τους έχει μάθει τι είναι οι θρησκείες και τι πρεσβεύει κάθε θρησκεία, αφού θα έχει σταματήσει να τους κάνει κατήχηση σε σχέση με τον χριστιανισμό. Δεν χρειάζεται τα παιδιά να βαπτίζονται ως βρέφη, άλλωστε είναι αγνά τα παιδιά από μόνα τους. Δεν κουβαλούν αμαρτίες, εκτός αν αυτό πιστεύει η Εκκλησία. Άρα δεν χρειάζεται και κανείς να τα βαπτίζει. Όταν μεγαλώνουν όλα τα παιδιά, εμένα αυτή είναι η πρότασή μου, θα μπορούσαν, εφόσον το επιλέγουν, να βαπτίζονται. Ας αφήσουμε την οικονομία έξω από αυτή τη συζήτηση.